Μετατοπίστηκε κατά ένα 24ωρο και το παιχνίδι του Ηρακλή με την Ξάνθη, λόγω του γνωστού κανονισμού για απόσταση τριών ημερών ανάμεσα σε παιχνίδι της ίδιας ομάδας. Καλό passing game για τον Ηρακλή. Υποστηρίζει την επίθεση ο Πήλιος από την περιοχή, σφύριγμα, πέναλτι. Ο Ηρακλής κερδίζει πέναλτι, βλέπετε την αντίδραση των αμυντικών της Ξάνθης. Τομάς θα εκτελέσει στα δίχτυα. Ο Βραχίσωμος Ουργουανός σκοράρει για 7η φορά φέτος και βάζει τον Ηρακλή μπροστά στο σκορ. Ξάνθη αμφισβήτησε το σφύριγμα του διαιτητή Μπεκιάρη και κανένα περιθώριο αντίδρασης από τον Γιακουμή. Τσέλιος στην εκτέλεση του κόρνερ. Καλοτραβηγμένο η κεφαλιά από τον κεντρικό αμυντικό τον Μπάτζιο που ρωθήθηκε, η μπάλα θα περάσει out. Καρτσαμπάς είναι το μεγάλο κορμί στην επίθεση του Ηρακλή. Δεν είναι φορ κλασικός, υποστηρικτικά λειτουργεί στον Κάκο που είναι ο κινητικός φορ. Και τώρα ο Τότσκα από τα αριστερά. Ωραία κίνηση από τον Τομάς, μεγάλη ευκαιρία. Θα σώσει το 2-0 ο γκολκίπερ Γιακουμής. Ότι μεγάλη κατηγορία φυσικά, αντίπαλη χρόνια. Καρτσαμπάς με το κεφάλι, όπως ο Μπάτζιος. Ένα ακόμη γέμισμα. Μαζεύει ο Ματίας Τομάς. Πονηρή μπαλιά. Τότσκα, μεγάλη ευκαιρία. Την ξοδεύουν και αυτοί οι γηπεδούχοι. Αυτή η στημένη μπάλα. Τσέλιος, πονηρή μπαλιά εντός περιοχής. Το σουτ που ο Παλαβράκης πετάει σε κόρνερ. Καλή στιγμή για την Ξάνθη. Εκτελεί σχεδόν όλα τα στημένα για τον Ηρακλή. Εδώ φαίνεται θα αφήσει στον συμπαίκτη του πάντως. Ωραία κίνηση. Και σέντρα σουτ εκεί όπου ο Γιακουμής θα πετάξει σε κόρνερ. Και μάλιστα μπήκε στα δίχτυα για την ακριβία. Κοιτάξτε ξανά. Ο Καρτσαμπάς ήταν πράγματι. Έπεσε άσχημα. Καλό passing game τώρα των Θρακιωτών. Στην περιοχή περιμένει ο Αλιμπαμπά. Μεγάλη ευκαιρία. Η πιο μεγάλη της Ξάνθης στο μάτς. Κάκο και Τομάς πάνω από την μπάλα. Κάκο εκτελεί καλοτραβηγμένο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία του Ηρακλή για να σκοράρει δεύτερο γκολ. Θα το δούμε σε πρώτη ευκαιρία. Τράνταξε το δοκάρι του Γιακουμή. Η εκτέλεση του Γιώργου Κάκο. Ευκαιρία να δούμε λοιπόν πόσο καλοτραβηγμένο είναι το φάουλ του Κάκο. Είναι αρκετά μακριά. Καλή αντίδραση εν τέλει από τους αμυντικούς του Ηρακλή. Ο Τσέλιος εδώ καθυστέρησε, έχασε την ευκαιρία να σουτάρει προς την αιστεία του Παλαβράκη. Θα μπορούσε να γίνει πολύ απλητικός. Γιακουμής όχι καλά. Ο Ηρακλής έχει την ευκαιρία του με τον Κάκο που ήρθε από κανονική θέση. Άλεξιτς απέναντι, ευκαιρία για το 2-0. Κακή εκτέλεση από τον Σέρβο.